Πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν σήμερα το πρωί στο Νέο Ηράκλειο. Ουσιαστικά μια βουτιά θανάτου. Ένα αυτοκίνητο βούτυξε στο κενό στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο. Να πούμε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα πάνω επί της λεωφόρου Μαρίνου Αντίπα στο Νέο Ηράκλειο. Εξετράπη της πορείας του. Χτύπησε σε ένα κράσπεδο με αποτέλεσμα να απογειωθεί και να πέσει, σε ένα, στο κενό ύψους 10 μέτρα. Να πούμε ότι εκεί βρέθηκαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, 6 πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό, ο οποίος είναι νεκρός, διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και από εκεί στη Λέσβο. Από εκεί να πάμε στη Λέσβο. Εικόνες διάσωσης 12 μεταναστών στη Λέσβο έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό. Να πούμε ότι εντοπίστηκε μία ακυβέρνητη πνευστή μηχανοκίνητη Λέμβος, αυτή εδώ που βλέπετε, λίγο έξω από το παλιό Μύθυμνας. Εκεί πέρα έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού μαζί με ένα σκάφος της Frontex, όπου εκεί περισυνέλεξαν τους 12 αλλοδαπούς μετανάστες, 9 άντρες, 3 γυναίκες, και από εκεί πέρα πήγανε στον λιμένα του Καβάκη Πέτρας και από εκεί με ένα υπηρεσιακό λεωφορείο στο χώρο καραντίνας Κίτκου, Καράτεπέ. Μάλιστα, και από εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα καινούριο επιχειρησιακό κέντρο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΥΠ. Τι πρόκειται λοιπόν να συμβεί? Θα είναι ένα κέντρο που θα λέγεται ουσιαστικά τα κεντρικά, που θα είναι μια σπίδα απέναντι στις επιθέσεις των hackers. Θα πρόκειται να εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας και μηχανήματα, αλλά και στελεχωμένο και προσωπικό, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα στελεχώσει αυτό εδώ το τμήμα. Μάλιστα. Θα ονομάζεται SOC, Security Operations Center, και πρόκειται να μας προστατεύσει από κάθε επίθεση του διαδικτύου. Αφού έχουν γίνει επιθέσεις, καθημερινό φαινόμενο. Λογικό.